Είναι μαζί μας ο υποψήφιος δήμαρχος Τριφυλίας, ο κύριος Άκης Κατρίτσης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Αγιοπούλου, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας. Που είσαστε μαζί. Ευχαριστούμε που είσαστε και εσείς μαζί μας. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το επίκαιρο πλέον θέμα, γιατί συζητήθηκε και χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου και δεν είναι άλλο από την ανάπλαση των φιλιατρών, από την ανάπλαση της πλατείας των φιλιατρών. Και βέβαια είχαμε μια αντιπαράθεση χθες το βράδυ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μια αντιπαράθεση όμως που εδώ και αρκετό καιρό επικρατεί και στην περιοχή, κύριε Κατρίτση. Ποια είναι η κατάσταση? Η κατάσταση είναι νοσηρή και είναι και ανησυχητική. Σχεδόν μέρα παραμέρα βρίσκομαι και στα φιλιατρά, στα πλαίσια των επαφών που κάνω για την υποψηφιότητά μου για τις επόμενες, για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Η τοπική αυτοδιοίκηση, κυρία Ηλιοπούλου, είναι ο εγκύτερος θεσμός εξουσίας στους πολίτες και οφείλει να πορεύεται με τις αρχές της δημοκρατίας, με ανοιχτό διάλογο, με σκοπό την επίτευξη συνενέσεων. Το πρόβλημα λοιπόν στα φιλιατρά είναι εκεί. Έγκυται σε αυτό. Και όχι μόνο στα φιλιατρά, αλλά και με την πλατεία των Γαργαλιάνων έχουμε το ίδιο θέμα. Δεν συζητάει η Δημοτική Αρχή με τους τοπικούς φορείς. Δεν συζητά με το τοπικό συμβούλιο. Τα τοπικά συμβούλια έχουν εκλεγεί και εκπροσωπούν θεσμικά την κάθε δημοτική ή κοινοτική ενότητα. Εμπροκειμένου το Συμβούλιο των Φιλιατρών, ναι, είναι εκείνο το οποίο έχει θεσμικό ρόλο για τα θέματα των φιλιατρών. Η Δημοτική Αρχή... Συνεπώς, κύριε Κατρίτση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν έχει τεθεί το ζήτημα σε διαβούλευση, πρώτον. Δεύτερον, δεν λαμβάνονται υπόψη τα συλλογικά όργανα, όπως είναι το τοπικό συμβούλιο. Και φυσικά, μόνο κόντρες και αντιπαραθέσεις βλέπουμε. Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή έχει συμπληρώσει πάνω από 3 χρόνια δημοτικής παρουσίας και δράσης. Ναι. Η δράση της είναι συγκρουσιακή. Δεν είναι συνενετική και απέναντι των δημοτικών παρατάξεων, γιατί ο εκλογικός νόμος έφερε αυτές τις δημοτικές παρατάξεις. Το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών έχει αυτές τις δημοτικές παρατάξεις και όφιλε ο κάθε δήμαρχος με αυτές τις παρατάξεις να συμπορευτεί. Αυτό είναι άγνωστο πράγμα, άγνωστη λέξη για τη Δημοτική Αρχή Λεβεντάκη. Με αποτέλεσμα υπάρχει συνέχεια μία σύγκρουση. Αυτό το πράγμα δυσφημίζει την αυτοδιοίκηση, δυσφημίζει την Τριφυλία. Η Τριφυλία δεν είναι ο πολιτικός λόγος που εκπέμπει ο κύριος Λεβεντάκης. Αυτό είναι τραγικό που συμβαίνει. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο έργο, ένα έργο φαραωνικό, ένα έργο 3,2 δις. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ένας δήμαρχος είναι να συμβουλευτεί και να συνενέσει και να αποδεχτεί η τοπική κοινωνία αυτό το μεγάλο έργο. Το έργο αυτό σηματοδοτεί και σημαδεύει μία ολόκληρη πόλη. Το έργο της πλατείας των φιλιατρών ήταν μία ευλογία και το καταντάει να είναι μία κατάρα, με αναθέματα, με διχασμό. Αυτό το πράγμα εκπέμπει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Όλοι μας και η κοινωνία και εγώ είμαστε υπέρ των έργων. Τα έργα είναι ωφέλιμα. Αρκεί βέβαια τα μεγάλα έργα να γίνονται με διαβούλευση. Έτσι πρέπει να προχωρήσει ένα μεγάλο έργο της τάξης των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που είναι το έργο της πλατείας των φιλιατρών. Αυτό έκανα και εγώ όταν το 1994 έφτιαξα την πλατεία. 2 μήνες υπήρχε μία διαβούλευση με τους μηχανικούς, με την τοπική κοινωνία, με συλλογικότητες. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μία άποψη. Έπρεπε εμείς να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούσαμε να αυθαιρετήσουμε. Δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τελεσμένα γεγονότα για ένα έργο όπως είναι η παρέμβαση σε μία πλατεία. Η πλατεία των φιλιατρών είναι ένα ισχυρό τοπόσημο για την πόλη των φιλιατρών. Όπως και κάθε πλατεία, κάθε μικρού ή μεγάλου διαμερίσματος κοινοτικού, δημοτικού, είναι ένα ισχυρό τοπόσημο. Είναι σημείο αναφοράς που έχει κάθε ένας πολίτης, κάθε ένας κάτοικος. Η πλατεία είναι κάτι το ιερό. Δεν μπορείς να παρεμβαίνεις χωρίς να υπάρχει μία διαβούλευση. Εμπροκειμένου,
τα φιλιατρά, η πλατεία τους. Έχει ιστορικά, μνημιακά, αισθητικά στοιχεία και στο παρελθόν έχουν γίνει παρεμβάσεις από σοβαρά αρχιτεκτονικά γραφεία, βλέπε Διαμαντόπουλος, ο οποίος στη δεκαετία του 80 ήταν σημείο αναφοράς και για την τοπική κοινωνία των φιλιατρών και για την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, όπου είχαμε τους σεισμούς κλπ. Τον οποίο τον καθηγητή αυτόν τον γνώρισα και πρόκειται για ένας επιφανής καθηγητής που έκανε σημαντική παρέμβαση και στα φιλιατρά και στη Μεσσηνία. Έχουμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε σήμερα να ερωτηθούν. Υπάρχουν επιστήμονες φιλιατρινοί, καθηγητές, υπάρχουν αρχιτέκτονες, υπάρχουν πολεοδόμοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είχαν λάβει γνώση. Κάνεις ένα έργο, πρέπει να έχεις τη συνένεση. Εάν δεν έχεις τη συνένεση, δημιουργείται η πόλωση, δημιουργείται η αποτυχία, δημιουργείται ο διχασμός. Και εκεί βρισκόμαστε. Κύριε Κατρίτση, επειδή μιλάτε για μια σύμπνια, έτσι, και μια συνεννόηση, εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Λεβεντάκης παρουσίασε μια λίστα με 2.000 υπογραφές κατοίκων των φιλιατρών που λένε ναι στην ανάπλαση. Τι γίνεται τώρα, εσείς μιλάτε με τους ανθρώπους, μιλάτε με τους κατοίκους, αφού γνωρίζετε τα προβλήματά τους. Τι σας λένε, τι λένε σε εσάς? Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτές τις ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες είναι άσπρο χαρτί, μαύρα γράμματα. Κάποιοι βγήκανε και μαζέψανε κάποιες υπογραφές γενικά και αόριστα. Καταρχήν δεν υπάρχει ακόμα μελέτη η οποία αναφέρεται στην ανάπλαση της πλατείας. Αυτό το πράγμα είναι εξωθεσμικό. Μαζεύουμε τις υπογραφές από τους πολίτες. Ίσως σε αυτό ο κύριος Περιφερειάρχης, ο εκλεκτός ο φίλος ο κύριος Νίκας, αναφερόταν στη λαϊκή δημοκρατία. Πράγματι, εμείς δεν είμαστε λαϊκή δημοκρατία. Αυτές οι υπογραφές είναι λαϊκή δημοκρατία. Υπάρχουν θεσμικά όργανα. Ποιο είναι? Το Τοπικό Συμβούλιο Φιλιατρών. Εκπροσωπεί τα φιλιατρά. Εκπροσωπεί τους φιλιατρινούς. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον ευρύτερο Δήμο Τριφυλίας. Ούτε καν ερωτήθηκε. Τι μαζεύουμε υπογραφές? Εγώ το αμφισβητώ. Εγώ ζω την κοινωνία των φιλιατρών λόγω της θέσεώς μου και βλέπω ότι οι φιλιατρινοί, οι περισσότεροι, έχουν βγει στα κεραμίδια. Δεν δέχονται το ιερό πράγμα που λέγεται πλατεία να κάνει παρέμβαση πρόχειρη ο οποιοσδήποτε κύριος Λεβεντάκης. Δεν έχουν κανένα προηγούμενο. Τον τιμήσανε. Είναι πατριώτης τους. Αλλά αμφισβητούν τις διαδικασίες. Αμφισβητούν το σχέδιό του και το θεωρούν επικίνδυνο. Και το γεγονός ότι αποφεύγει να γίνει συνομιλητής με το τοπικό και με τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πλαισιώνουν, ακούνε, βλέπουν, το θεωρούν ότι είναι άκρως επικίνδυνο για τα φιλιατρά. Η επέμβαση αυτή η μεγάλη. Και το τοπικό συμβούλιο πήρε κάποιες αποφάσεις για τις οποίες εγώ τις προσυπογράφω. Δηλαδή, ήπια παρέμβαση στα φιλιατρά στην πλατεία. Αξιοποίηση του δημοτικού, του παλιού δημοτικού μεγάρου και το ρολογιού, το οποίο είναι εμβληματικό κτίριο για την πόλη των φιλιατρών. Το άλλο το σημαντικό κτίριο που λέγεται πρώην Λύκειο Φιλιατρών. Ένα κτίριο του 1929, στο οποίο ανεδέστατα ο κύριος Λεβεντάκης απεγόρευσε να πλησιάσω. Ήθελα να δω τι σημαίνει αυτό από μέσα, πόσα τετραγωνικά είναι, τι ανάγκες έχει. Εγώ καταρτίζω δημοτικό πρόγραμμα. Είμαι υποχρεωμένος να δω αυτά τα θέματα τα οποία εμένα με αγγίζουν. Είναι θέματα παιδείας και ως δήμαρχος εγώ παλιά των Γαργαλιάνων από εκεί ξεκίνησα. Από θέματα παιδείας και πολιτισμού είναι τα σοβαρότερα και εισάξια με την καθαριότητα και με την υδροδότηση της πόλης. Η παιδεία είναι το μέλλον. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον της πολιτείας, της πόλης μας. Εγώ λοιπόν ήθελα να πλησιάσω και να δω και αυτό το κτίριο. Και απεγόρευση με την ποινή, ότι βέβαια αυτό είναι φεδρό, ότι θα με στείλει στον εισαγγελέα. Αλλά αυτό, κυρία Ηλιοπούλου, δείχνει τι εστί δημοκρατία,
πόσο πιστεύει στη δημοκρατία, πόσο πιστεύει στους θεσμούς ο δήμαρχος, ο απερχόμενος δήμαρχος, ο κύριος Λεβεντάκης. Εγώ βλέπω την ιστορική πλατεία των Φιλιατρών και σκέπτομαι σε επίσκεψη που έκανα στο παρελθόν στην Ιταλία. Είδα τις πλατείες, Πιάτσα Τιπόπολο, Πιάτσα Ντισπάνια. Απαγορεύεται, είναι 3-4 εκατονταδιών πλατείες. Και απαγορεύεται να πλησιάσει κανείς. Απαγορεύεται να βάλει, να αλλάξει ένα τούβλο, μία πέτρα. Διότι είναι ιστορικό κοιμήλιο. Είναι ιστορική παρουσία. Όπως ήταν τότε, πρέπει να είναι και τώρα. Και τα κτίρια που περιβάλλουν αυτές τις πλατείες είναι πολύ σοβαρό να έχουν συγκεκριμένη διάταξη. Αυτό σημαίνει πολιτισμός. Αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη και σεβασμό στο περιβάλλον και στην ιστορία. Αυτό εκφράζουμε κι εμείς. Ναι. Δεν θέλουμε να τα σιωπεδώσουμε όλα. Δηλαδή, μας ήρθε ένα κονδύλι 3,2. Ναι. Και πάνω σε αυτό, επειδή είναι υψηλό το ποσό και μάλιστα χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κύριος Νίκας είπε θα χαθούν έτσι από την περιοχή αυτά τα χρήματα αν δεν θέλετε το έργο. Τι θα λέγατε πάνω σε αυτό, γιατί εσείς από ό,τι καταλαβαίνουμε και οι κάτοικοι θέλουν έργο αλλά με προϋποθέσεις, έτσι. Οι κάτοικοι, ο κύριος Νίκας είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, έμπειρος αυτοδιοικητικά, τον οποίο την πορεία σέβομαι και τιμώ. Και θα πρέπει να καταλάβει και καταλαβαίνει ότι η τοπική κοινωνία έχει άποψη και θέσεις και πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει σεβαστό. Ο κύριος Δήμαρχος προσπαθεί να τον εμπλέξει σε μια κατάσταση άσχημη και για τον οποίο και εγώ διαφωνώ. Το καταλαβαίνει ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Περιφερειάρχης και πιστεύω ότι εν κατακλείδη θα πιστεί ότι πρέπει να γίνουν αυτά περίπου που λέει το τοπικό συμβούλιο. Είναι σημαντικό. Εμείς δεν μπορούμε από την Τρίπολη να κάνουμε έργο. Πρέπει να ακούσουμε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν ακούγεται η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι δυνατόν να αποφασίζεται, να γίνεται προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Τριφυλίας και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει πάρει θέση. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Πού ζούμε? Αυτή είναι η λαϊκή δημοκρατία. Εν κατακλείδη, τι θα λέγατε? Τι θα λέγατε έτσι? Η δημοκρατία έχει θεσμούς. Ναι. Ο θεσμός είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος είναι ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το Δήμο και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή είναι η δουλειά. Και από εκεί και πέρα, όταν έχεις τόσες παρατάξεις, κύριε Λεβεντάκη, συνδιαλέγεσαι μαζί. Δεν είσαι συγκρουσιακός, όπως ήταν από την πρώτη στιγμή. Δεν σέβεται τις παρατάξεις, δεν σέβεται την ιστορία, δεν σέβεται τον πολιτισμό και προσπαθεί να κάνει το έργο ενός ανδρός. Δεν είναι αυτό το πράγμα εφικτό να γίνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο νόμος είναι δυσφήμιση για την Τριφυλία. Είναι δυσφήμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Βγήκε χτες το Περιφερειακό Συμβούλιο και μιλούσε για αλητήριους. Δηλαδή κατηγορούσε τους συμπατριώτες του και γενικότερα τους Τριφύλιους ότι είναι αλητήριοι. Είναι συμπεριφορά αυτή. Ήταν σκληροί έτσι οι χαρακτηρισμοί, αλητήριοι, τσαμπατζίδες, λίγοι. Ναι, αυτά τα πράγματα. Υποτιμούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Υποτιμούν την Τριφυλία. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι η Τριφυλία. Και αυτό κηρύττουμε. Δεν το πιστεύω ότι αυτή είναι η Τριφυλία. Μπορεί να εκπροσωπείται σήμερα από έναν δήμαρχο σαν τον κύριο Λεβεντάκη, αλλά αυτή η παρουσία του, αυτό που εκπέμπει, η αισθητική του δεν συνάδει ούτε με την αυτοδιοίκηση, ούτε με την Τριφυλία. Αυτό κηρύττουμε, αυτό πιστεύουμε και αυτό θέλουμε να αποτελεί παρελθόν έπειτα από ένα χρόνο. Είναι δυσφήμιση, γιατί είναι ανίκαια η συμπεριφορά. Η συμπεριφορά αυτή του Δημάρχου είναι προσβλητική για την πατρίδα του πρώτα-πρώτα, για τα Φιλιατρά. Είναι δυνατόν με αυτούς τους ανθρώπους που στο τοπικό συμβούλιο συμπορεύτηκε. Είναι το μόνο τοπικό συμβούλιο που είχε τη σφραγίδα, την ευλογία του κυρίου Λεβεντάκη. Δεν μπορώ λοιπόν να το δεχτώ αυτό το πράγμα σήμερα. Καταρχήν δεν καλεί κανέναν δημοτικό κοινοτάρχη, δεν καλεί
κανένα κοινοτάρχη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κοινοτάρχης των φιλιατρών, εμπροκειμένου για την πλατεία, πρέπει να είναι παρόν και έχει δικαίωμα εκ του νόμου να ψηφίζει. Ο κοινοτάρχης των Γαργαλιάνων, για την πλατεία, το σημαντικό έργο παράλληλα που γίνεται, που προσπαθεί να κάνει για τους Γαργαλιάνους, είναι υποχρεωμένος να παρευρεθεί. Λοιπόν, να παρευρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να εκθέσει τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας και έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ψηφίσει. Αυτούς ο κύριος Λεβεντάκης δεν τους καλεί, τους αγνοεί. Γράφει στα παλιά του το παπούτσα την νομοθεσία. Ποιος είναι? Ιδιωτική επιχείρηση είναι ο Δήμος. Με συγχωρείτε για τον τόνο και τον εκνευρισμό, αλλά εγώ αντιμετωπίζω καταστάσεις σημαντικές στην Τριβιλία. Δεν μπορεί αυτά να είναι, να εκπέμπει αυτή την τριβιλία προς τα έξω ένας δήμαρχος. Μεταφέρετε από ό,τι καταλαβαίνουμε και την αγανάκτηση εκεί των δημοτών, γιατί εσείς βρίσκεστε έτσι και στο πλευρό τους. Το εισπράττω. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αποδεκτά. Δεν είναι αποδεκτά. Και φαντάζομαι και ο Περιφερειάρχης αυτά τα πράγματα δεν τα αποδέχεται. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει χρυσές σελίδες στην τοπική αυτοδιοίκηση να αποδέχεται αυτή την νοοτροπία, αυτή την αυτοδιοικητική φωνή. Είναι ντροπή, είναι έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς. Η δημοκρατία, η συνένεση είναι σοβαρό πράγμα. Δεν μπορεί λοιπόν να αγνοείς αυτούς τους ανθρώπους, αυτή την κοινωνία, και να τους υβρίζεις από πάνω. Και ντε και καλά να λες και στα φιλιατρά και στους Γαργαλιάνους, θέλετε δεν θέλετε, εγώ θα κάνω το έργο. Ποιος είσαι? Ο δικτάτορας είσαι? Όχι. Έχουμε βγάλει δημοτικό συμβούλιο, έχουμε τοπικό συμβούλιο και πρέπει αυτό να ακουστεί, πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε συνέχεια για το θέμα αυτό. Έρχεται το τοπικό συμβούλιο και λέμε τα 3 εκατομμύρια για τα φιλιατά, τα 3.200. Κάνουμε παρέμβαση για την πλατεία, κάνουμε παρέμβαση για το Δημαρχείο, κάνουμε παρέμβαση για το Λύκειο, κάνουμε παρέμβαση για το Αγροκήπιο. Δηλαδή με τα ίδια χρήματα κάνουμε ποδηλατοδρόμους. Αναπτύσσουμε την περιοχή μας. Τα φιλιατρά τα τελευταία χρόνια είναι σε πτώση. Πήραν υπηρεσίες, κλείσανε τράπεζες, έκλεισε αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή, πώς θα καθίσει ο κόσμος στα φιλιατρά? Τα φιλιατρά είναι μια παραγωγική περιοχή. Η μεγαλύτερη αγροτική περιοχή της Τριφυλίας, με εισοδήματα, προσθέτει στο εθνικό εισόδημα ένα σημαντικό μεγάλο ποσοστό, περισσότερο από κάθε πλευρά της Τριφυλίας. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Αν εσύ κύριε Δήμαρχε, που είσαι και φιλιατρινός, είσαι σε αυτή την αντιπαράθεση με τους φιλιατρινούς, αυτό θα το λάβει υπόψη ο κόσμος. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι η πεμπτουσία της αυτοδιοίκησης, αυτό που εκπέμπει ο κύριος Λεβεντάκης. Κύριε Κατρίτση, πρέπει εν πάση περιπτώσει να αλλάξει πλεύση. Mm-hmm. Πρέπει, εμείς είμαστε υπέρ των έργων. Οι φιλιατρινοί είναι υπέρ των έργων. Αλλά με σεβασμό στην ιστορία, στο περιβάλλον, στο πολιτισμό, στις συνθήκες ζωής. Δεν μπορεί να έρχεται μία μελέτη ουρανοκατέβατη και να ντε και καλά θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ποιος είσαι? Πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις? Πώς το αντέχεις? Και θέλεις να καταστρέψεις την πόλη σου? Θέλεις να καταστρέψεις το έργο? Γιατί εκεί οδηγείσαι. Οδηγείς στη ματέωση. Διότι όταν δεν έχεις μαζί σου το λαό, δεν μπορεί να περπατήσεις το έργο. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει ο κύριος Λεβεντάκης. Mm. Πρέπει να συμπορευτεί με το λαό, να πείσει. Ερωτώ, μήπως δεν έχει επιχειρήματα? Μήπως θέλει να κάνει κάτι κυτσαριό στα φιλιατρά? Λέω, μήπως? Και παρασέρνει και τις υπηρεσίες της περιφέρειας? Πού θέλει να οδηγήσει αυτόν τον τόπο? Στο διχασμό και στα φιλιατρά και στους Γαργαλιάνους? Πάντως, κύριε Κατρίτση, σίγουρα θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και στη συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ καλά για την παρουσία, για την πρόσκληση και την αγάπη σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.